αδελφοί και πατέρες, οι κοσμικοί άνθρωποι, οι ληστές, οι άπιστοι και οι άθεοι, οι αχριστιανοί και οι αντίχριστοι, οι πολέμοι του χριστιανισμού, εκτοξεύουν εναντίον του χριστιανισμού την κατηγορία ότι ο χριστιανισμός είναι θρησκεία της λύπης, της κατήφιας, του μαρασμού των ανθρώπων. Η κατηγορία είναι δεινή συκοφαντία. Ο χριστιανισμός δεν είναι η θρησκεία της λύπης, της κατήφιας, του μαρασμού των ανθρώπων. Αντιθέτως, είναι η θρησκεία της χαράς και της αγαλιάσεως. Γι' αυτό το θέμα της απόψινής ομιλίας είναι τούτο. Ο χριστιανισμός είναι χαρά. Αφορμή για αυτό το θέμα έδωσε η πρώτη λέξη που απίφθινε ο πρωτοστάτης άγγελος, ο αρχάγγελος Γαβριήλ, κατά την ώρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. «Χαίρε και χαριτωμένη», είπε ο αρχάγγελος Γαβριήλ προς την Παρθένο, «χαίρε να έχεις χαρά». Αφορμή για το θέμα της απόψινής ομιλίας δίδουν επίσης οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου που απολαμβάνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κατά τις Παρασκευές της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αυτό το ποίημα και μελώδημα, αδελφοί μου, που ονομάζεται «Χαιρετισμοί της Θεοτόκου», είναι εξαίσιο, άφθαστο σε κάλος. Είναι τόσο όμορφο όσο όμορφη είναι η άνοιξη στην πατρίδα μας. Είναι τόσο χαριτωμένο όσο χαριτωμένη είναι η Παναγία μας. Χαίρε και χαριτωμένη. Ο ιερός υμνογράφος της Εκκλησίας πήρε το χαίρε του ουρανού που εκκόμισε στην Παρθένο ο Αρχάγγελος και το έκαμε το μεγάλο και εξαίσιο αυτό ποίημα που λέγεται «Χαιρετισμοί της Θεοτόκου» ή «Ακάθιστος ύμνος». Η χαρά είναι η ουσία της ευτυχίας. Αν κανείς κολυμπά στα υλικά αγαθά και απολαμβάνει όλα τα θέλγητρα του κόσμου, αλλά δεν έχει χαρά, δεν έχει ευτυχία. Δυστυχία έχει. Αν είναι πτωχός, ολίγα αγαθά έχει, αλλά εσωτερικώς αισθάνεται χαρά και αγαλίαση, είναι ευτυχής. Ποιον
έχει τη μεγαλύτερη χαρά. Ο Θεός, αδελφοί μου, έχει τη μεγαλύτερη χαρά, το πλήρωμα της χαράς. Ο Θεός, θα μπορούσαμε να υπούμε, είναι η ενυπόστατη, η προσωπική χαρά. Είναι η αυτοχαρά και η πηγή κάθε αληθινής χαράς. Ο Χριστός, ο Θεός, είναι ο μακάριος και μόνος δυνάστης. Ο μακάριος σημαίνει ο ευδαίμων, ο ευτυχής, ο πανευτυχής. Αλλά ο Θεός θέλησε να κάνει και άλλους και άλλα όντα μετόχους της χαράς Του, της μακαριότητός Του. Γι' αυτό δημιούργησε τους αγγέλους. Γι' αυτό δημιούργησε τους ανθρώπους. Για να μετέχουν της μακαριότητός Του, της χαράς Του, της ευδαιμονίας Του. Ο άνθρωπος στην αρχή είχε απερίγραπτη χαρά. Γιατί είχε απερίγραπτη χαρά? Διότι ο Θεός τον τοποθέτησε στο εκλεκτότερο τμήμα της γης. Η γη τότε ήταν ωραιότερη από ό,τι είναι σήμερα. Και ο Παράδεισος ήταν πολύ ωραιότερος. Τι σημαίνει Παράδεισος? Ένας κήπος. Ένας κήπος με μεγάλη ωραιότητα. Υπάρχουν ωραίοι κήποι αναρρύθμιτοι πάνω στον πλανήτη, αλλά βεβαίως κανείς δεν έχει τόση ωραιότητα όσοι είχε εκείνος ο κήπος κατά Ανατολάς, τον οποίον εφύτευσε ο Θεός και στον οποίον εγκατέστησε τον πρώτο άνθρωπο. Εκείνος ο κήπος, ο Παράδεισος, ήταν πηγή χαράς, αιτία χαράς, χάρμα όλων των αισθήσεων. Έφερνε χαρά στην όραση. Χαιρόταν ο άνθρωπος που έβλεπε τα ωραία δέντρα του Παραδείσου, τα ωραία άνθη, τους ωραίους καρπούς. Χαιρόταν η ακοή του ανθρώπου που άκουε το θρόισμα των φίλων του Παραδείσου και το κυλάδιμα των παραδεισίων πουλιών. Χαιρόταν η όσφρησης που οσφρενόταν τις ποικίλες ευωδίες των ανθέων του Παραδείσου. Χαιρόταν η γεύση που γευόταν γλυκητά τους καρπούς. Χαιρόταν και η αφή που έπιανε στα χέρια τους ωραίους καρπούς του Παραδείσου.
χάρμα όλων των αισθήσεων. Αισθανόταν απερίγραπτη χαρά ο πρώτος άνθρωπος μέσα στον παράδεισο, γι' αυτό εκείνος ο παράδεισος ονομαζόταν Εδέμ, και Εδέμ σημαίνει απόλαυσης. Αισθανόταν ο πρώτος άνθρωπος απερίγραπτη χαρά μέσα στον παράδεισο, διότι ήταν καθαρός από την αμαρτία, αγνός και αθώος. Τα μεγαλύτερα κάλλη της δημιουργίας να βλέπεις, και αν δεν είσαι αγνός άνθρωπος δεν χαίρεις, ή οπωσδήποτε η χαρά σου είναι μειωμένη. Απολαμβάνων σε όλο το βαθμό της απολαύσεως τα μεγαλεία του Θεού όσοι είναι καθαροί, αθώοι, αγνοί. Σας ερωτώ, αδελφοί μου, σε αυτόν τον κόσμο ποιοι χαίρουν περισσότερο, εμείς οι μεγάλοι ή τα μικρά και αθώα και αγνά παιδιά? Τα παιδιά χαίρουν. Και όπως είπε κάποιος, τρία πράγματα υπενθυμίζουν τον απολεσθέντα παράδεισο. Τα άνθη, τα λουλούδια με το αρωμά τους, τα πουλιά με το κελαδιμά τους, και τα παιδιά με το μηδιαμά τους και το χαμογελό τους, το αθώο, το απονήρευτο, το αγνό μηδίαμα και χαμόγελο. Έχεραν με απερίγραπτη χαρά οι πρωτόπλαστοι, διότι ήσαν καθαροί από την αμαρτία, αθώοι, αγνοί. Έχεραν προπάντων, διότι είχαν στενή σχέση με τον πλάστη και δημιουργό, με τον Κύριό τους και Θεό. Ο Θεός δημάτιζε μέσα στον παράδεισο και συνομιλούσε με τα πλασματά του, με τον Αδάμ και με την Εύα, με τον προπάτορά μας και την προμήτορά μας. Όταν έχει κανείς σχέση με το Θεό, τότε έχει αληθινή και μεγάλη χαρά. Όταν διαταραχθούν ή διακοπούν οι σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό, τότε η χαρά φυγαδεύεται. Ο βάσκανος διάβολος ευθόνησε τη χαρά και την ευτυχία των πρώτων ανθρώπων, πλησίασε την προμήτωρα και εισηγήθη την αμαρτία, την ανταρσία κατά του Θεού. Ο άνθρωπος υπήκουσε στην εισήγηση του διαβόλου, επαναστάτησε εναντίον του Θεού και θέλησε να αυτονομηθεί, να ανεξαρτητοποιηθεί από το Θεό και να κάνει νόμο το δικό του θέλημα, όχι το θέλημα του Θεού. Επήλθε η πτώσης και η χαρά
απέπτει, πέταξε, φυγαδεύτηκε. Και η Προμήτωρ αντιλόγων χαράς ακούει τώρα λόγους λύπης από το στόμα του Θεού. «Εν λύπες τέξει τέκνα σου, με λύπες θα γεννάς τα παιδιά σου». Και όντως η γυναίκα με λύπες, με οδύνες, φρικτούς πόνους γεννά τα παιδιά της. Και τα παιδιά που γεννώνται από τη γυναίκα έρχονται στον κόσμο με λύπη, κλαίοντας, και φεύγουν από τον κόσμο με λύπη, κλαίοντας. Ο Αβάμ, λέγει ο υμνογράφος, εκάθισεν απέναντι του παραδείσου και έκλαιε και θρηνούσε. Από την ώρα της πτώσεως εισέβαλε η θλίψη στον κόσμο. Όλα τα δεινά ήρθαν στον κόσμο, που πικραίνουν και σκοτώνουν τη ζωή και τη χαρά. Για αν συνεκέντρωνε κανείς όλα τα δάκρυα των ανθρωπίνων θλίψεων, θα γέμιζε ποταμούς και λίμνες και θάλασσες. Κιλά σκλαφθμόνος είναι αυτός ο κόσμος μετά την πτώση. Κάποιος παρατήρησε ότι σε όλα τα αγάλματα που παριστάνουν ανθρώπους κατά την αρχαιότητα είναι διάχυτη η μελαγχολία. Σε όλα τα αρχαία αγάλματα που παριστάνουν ανθρώπους είναι διάχυτη η μελαγχολία. Όλα τα τέκνα του Αδάμ είναι μελαγχολικά. Αλλά ο Θεός είναι εύσπλαχνος, πολύ εύσπλαχνος, και δεν υπέφερε να βλέπει τα πλάσματά του βυθισμένα μέσα στην άβυσσο της θλίψεως. Και ήρθε στον κόσμο να άρει τη θλίψη και να δώσει τη χαρά, να επαναφέρει στον κόσμο τη χαρά που φυγαδεύτηκε με την αμαρτία των πρώτων ανθρώπων. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να ιδρύσει θρησκεία χαράς. Η θρησκεία της χαράς είναι ο χριστιανισμός. Και ο χριστιανισμός, αγαπητοί μου, αρχίζει την ώρα του Ευαγγελισμού. Σήμερον τη σωτηρίας ημών το κεφάλαιον. Σήμερα είναι η αρχή της σωτηρίας μας. Ψάλλει η Εκκλησία την ημέρα του Ευαγγελισμού. Αυτή η λέξη Ευαγγελισμός σημαίνει ευχάριστη αγγελία. Χαράς Ευαγγέλια, ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πρώτοι λέξεις του αρχαγγελικού μηνύματος προς την Παρθένο είναι λέξεις χαράς, χαίρε, χαίρε και χαριτωμένη. Και αν μας ερωτήσει κανείς με ποια λέξη αρχίζει ο χριστιανισμός, πρέπει να υπούμε. Ο χριστιανισμός αρχίζει την ώρα του Ευαγγελισμού με τη λέξη χαίρε, με τη χαρά. Χαίρε, είπε ο άγγελος στην Παρθένο, χαράς Ευαγγέλιο, εκόμισε επίσης ο άγγελος τους ταπεινούς βοσκούς της Βηθλεέμ, αναγγέλλοντας τη γέννηση του Χριστού. Ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ή της έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός Κύριος. Σας αναγγέλω όχι απλώς χαρά, αλλά μεγάλη χαρά. Οι άλλες χαρές είναι μικρές. Η μεγάλη χαρά είναι ότι γεννήθηκε στον κόσμο σωτήρ, ο Χριστός, ο Κύριος. Ο Κύριος, ο Θεός, που έγινε άνθρωπος. Όταν ο Χριστός εξήλθε στο δημόσιο βίο, μίλησε για χαρά. Κατά τους μακαρισμούς είπε παράδοξο λόγο. Όταν σας διώκουν και σας χλεβάζουν οι άνθρωποι, να έχετε χαρά και αγαλίαση, διότι είναι μεγάλος ο μισθός σας. Είναι παράδοξο, θα έλεγε κοσμικός άνθρωπος, ότι ο λίγον πρώτου θανάτου του ο Χριστός, ο λίγον πρώτου πλέον φρικτού και εξευτελιστικού θανάτου, επανειλημμένος κατά τη μακρά εκείνη και συγκινητική ομιλία του κατά το μυστικό δείπνο προς τους μαθητάς του, ομίλησε για χαρά. Ταύτα λελάλικα ημίν, είναι η χαρά η εμή, εν ημίν μείνει, και η χαρά ημών είπε πληρωμένη. Αυτά τα λόγια σας είπα για να μένει η δική μου χαρά, η χαρά του Χριστού μέσα στις καρδιές σας, και αυτή η χαρά να είναι πλήρης. Και όταν ο Χριστός κατά την αρχιερατική του προσευχή απευθύνθηκε στον Πατέρα του, πάλι ομίλησε για χαρά, για τη χαρά που ήθελε να έχουν σε πλήρη βαθμό οι μαθητές του. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς Φιλιππισίους, ενώ ήταν φυλακισμένος, γράφει πλήρης χαράς και αγαλιάσεως. Χαίρετε αδελφοί, πάλι νερό χαίρετε. Να χαίρετε αδελφοί, πάλι θα υπώ να χαίρετε.
Ο Παύλος γράφει παράδοξο λόγο για τη χαρά, ούτε έγραψε ποτέ άλλος συγγραφεύς έξω από το χριστιανισμό, ούτε διανοήθηκε να γράψει. «Χαίρω εν της παθημασή μου», γράφει ο Παύλος. «Χαίρω στα παθηματά μου, χαίρω στις θλίψεις μου». Ο έξω της γραφής και του χριστιανισμού άνθρωπος δεν μπορεί να εννοήσει χαρά στις θλίψεις. Μόνο ο χριστιανός γνωρίζει το μυστικό να χαίρει και στις θλίψεις. Η Απόστολη γράφει η βίβλος των πράξεων. Βγήκαν από το συνέδριο των Ιουδαίων δαρμένοι ανηλαιώς και έχεραν και χοροπηδούσαν καθώς έβγαιναν από το συνέδριο, διότι αξιώθηκαν να δαρούν για το όνομα του Χριστού. Και για να αναφέρομαι ένα ακόμη παράδοξο λόγο της Καινής Διαθήκης για τη χαρά, ο αδελφόθεος Απόστολος ο Ιάκωβος γράφει: «Πάσαν χαράν ηγήσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε επικύλης». Όταν αδελφοί μου πέσετε σε διάφορες δοκιμασίες, να θεωρείτε τις διάφορες δοκιμασίες σαν διάφορα είδη χαράς. Αυτή η θρησκεία που χλεβάζουν οι άπιστοι και οι άθεοι, τα ανθρωπόμορφα αυτά τέρατα, αυτή λέγω η θρησκεία που κατηγορούν οι άπιστοι και οι άθεοι και χαρακτηρίζουν σαν παραμύθι των παπάδων, γέννησε εκατομμύρια μάρτυρες και μεγαλομάρτυρες. Οι δήμοι τους υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, ανατριχιαστικά βασανιστήρια, και υπέμεναν τα μαρτύρια σαν να μην ήταν μαρτύρια, αλλά σαν να ήταν γάμος και χαρά και πανηγύρι. Άπιστοι και άθεοι, πώς εξηγείται το φαινόμενο εκατομμυρίων μαρτύρων που τους έκοβαν κομματάκι-κομματάκι, τους έγδερναν ζωντανούς, τους έψιναν ζωντανούς σε πλήθος άλλα φρικιαστικά μαρτύρια και βασανιστήρια τους υπέβαλαν και δεν αρνούνταν τον Χριστό, αλλά έχεραν και αγάλλονταν. Τέτοια φαινόμενα δεν εξηγούνται φυσικός και ανθρωπίνος. Εξηγούνται μόνον με τη χάρη του Χριστού, η οποία κάνει τους ανθρώπους να υπερβαίνουν τα ανθρώπινα και φυσικά μέτρα. Σήμερα θα πείτε, υπάρχει στον κόσμο χαρά? Η απάντηση είναι και υπάρχει και δεν υπάρχει. Δεν είναι αντιφατική η απάντηση. Ανταποκρίνεται προς την καλή
και προς τη δυσάρεστη πραγματικότητα. Υπάρχει χαρά και δεν υπάρχει χαρά. Πού δεν υπάρχει χαρά, αδελφοί μου? Δεν υπάρχει στον κόσμο. Εδώ ο όρος κόσμος έχει την κακή του έννοια. Δεν υπάρχει χαρά στον καταφρονητή κόσμο. Στον κόσμο που καταφρονεί το Θεό που δημιούργησε την ανθρωπότητα και τα σύμπαντα και κυβερνά τα σύμπαντα. Δεν υπάρχει χαρά στον αποστάτη και επαναστάτη κόσμο, τον ασεβή και αφθάδη, τον αντίχριστο κόσμο. Αυτός ο κόσμος, ο άκοσμος κόσμος, μπορεί να απολαμβάνει όλα τα υλικά αγαθά, να έχει όλες τις ανέσεις, να απολαμβάνει όλα τα θέλγητρα, να έχει όλες τις τέρψεις και τις ψυχαγωγίες, να επιδίδεται σε όλες τις διασκεδάσεις και όμως να μην έχει πραγματική χαρά. Μεγάλοι καλλιτέχνες που θεωρούνταν τα πιο αξιοζήλευτα πρόσωπα στον κόσμο, ενδάλματα του κόσμου, από την απελπισία τους έθεσαν τέρμα στη ζωή τους και προτού αυτοκτονήσουν έγραψαν και άφησαν ένα σημείωμα. Τι λέγει το σημείωμα? Δεν ζήσαμε με αληθινή χαρά ούτε μια μέρα, ούτε μια ώρα στη ζωή μας. Ο κόσμος έχει χαρές, αλλά δεν έχει χαρά. Έχει χαρές, αλλά δεν έχει χαρά. Έχει διασκεδάσεις, ψευτοχαρές, δεν έχει αληθινή, βαθιά, πηγαία χαρά. Γιατί ο κόσμος δεν έχει πίστη, δεν έχει ελπίδα, δεν έχει αιώνια προοπτική, δεν έχει χάρη Θεού, δεν έχει Θεό. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει αυτά τα πράγματα, δεν έχει αληθινή χαρά και ευτυχία. Τα χοροπηδήματα κατά τους κοσμικούς και αισχρούς χορούς και τα σκυρτήματα κατά τη διάπραξη των αμαρτιών, αυτά λέγω τα χοροπηδήματα και τα σκυρτήματα τα αμαρτωλά, μοιάζουν σαν τα σπαρταρίσματα του ψαριού έξω από το νερό. Σπαρταρούν οι άνθρωποι σαν τα ψάρια έξω από το νερό. Γιατί, αδελφοί μου, πώς να το κάνουμε? Δεν φτιάξαμε εμείς τον εαυτό μας και την καρδιά μας. Άλλος μας έφτιαξε. Άλλος έφτιαξε την καρδιά μας και την έφτιαξε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αναπαύεται και να χαίρει όταν βρίσκεται στο Θεό. Όταν η καρδιά αποξενωθεί από το Θεό, δεν έχει ανάπαυση. Έχει ανησυχία,
έχει αγωνία, έχει θλίψη και πλήξη και ανία και μελαγχολία και απελπισία και στενοχωρία και δυστυχία. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Μου έλεγε ένας καλός επίσκοπος, 1 εκατομμύριο Έλληνες ζουν με ψυχοφάρμακα. Λένε μεγάλοι επιστήμονες και κοινωνιολόγοι που παρακολουθούν και μελετούν τη ζωή των κοινωνιών ότι σήμερα η ανθρωπότης πάσχει από πανικουμενική νεύρωση. Οι πατέρες μας, οι πάποι μας δεν είχαν ούτε το 1/10 ούτε το 1/100 από τα μέσα της ευζωίας που έχουμε εμείς σήμερα, αλλά είχαν περισσότερη χαρά, γιατί είχαν περισσότερη χάρη Θεού. Εμείς κολυμπάμε μέσα στα υλικά αγαθά και τις ανέσεις και δεν έχουμε τη χαρά εκείνων. Δεν έχουν χαρά οι κοσμικοί άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το Θεό. Έχουν χαρά οι ολίγοι. Ποιοι είναι οι ολίγοι? Πάντοτε ήταν ολίγοι. Ολίγοι και εκλεκτοί. Λίγοι και καλοί. Είναι οι συνειδητοί χριστιανοί. Όχι οι κατόνομα χριστιανοί. Οι συνειδητοί χριστιανοί. Αυτοί έχουν χαρά. Έχουν βαθιά χαρά. Χαίρεται η καρδιά τους και θάλει το πρόσωπό τους. Γιατί έχουν χαρά. Γιατί έχουν πίστη. Πιστεύουν στο Θεό και στην απέραντη αιωνιότητα. Έχουν μεγάλη ελπίδα. Έχουν αιώνια προοπτική. Χαίρουν οι συνειδητοί χριστιανοί, διότι απολαμβάνουν τα θέλγητρα του Λόγου του Θεού. Αν πιστεύεις και διαβάζεις γραφή, πετάς από τη χαρά σου πάνω στα άστρα και πάνω από τα άστρα του ουρανού. Χαίρουν οι συνειδητοί χριστιανοί, διότι αγωνίζονται και κερδίζουν νίκες εναντίον του κακού. Μικρή είναι η χαρά που αισθάνεται ένας πρωταθλητής. Μεγάλη είναι η χαρά που αισθάνεται όποιον νικάει ένα σοβαρό πάθος. Μεγάλη θλίψη όταν νικέται κανείς από το θηρίο που λέγεται αμαρτία, και μεγάλη χαρά όταν καταβάλει και συντρίβει το θηρίο που λέγεται αμαρτία. Αισθάνονται χαρά οι συνειδητοί χριστιανοί, διότι έχουν χάρη Θεού. Η χαρά συνδέεται με τη χάρη. Σ' όποια ψυχή υπάρχει χάρη, υπάρχει και χαρά. Και μία από τις σημασίες της λέξεως χάρης είναι και αυτή. Χάρης ίσον ευχαρίστησης, χαρά. Χαίρε και χαριτωμένη, είπε ο Αρχάγγελος. Να χαίρεις, Παρθένε,
διότι είσαι και χαριτωμένη, γεμάτη από τη χάρη του Θεού και από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Χαίρον οι συνειδητοί χριστιανοί, διότι απαλλάσσονται από το επαχθές βάρος των αμαρτιών. Τι είναι εκείνο, αδελφοί μου, που πιέζει τα στήθη του ανθρώπου και δημιουργεί άγχος? Είναι η αμαρτία. Είναι οι τρομερές τύψεις της συνειδήσεως, οι ερηνίες που έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Τι είναι εκείνο που πικραίνει, που δηλητηριάζει τη ζωή μας? Η αμαρτία είναι. Τι είναι εκείνο, αντιθέτως, που κάνει τον άνθρωπο να πετάει από χαρά? Είναι η απαλλαγή από την αμαρτία. Ο συνειδητός χριστιανός, όσα βάρη αμαρτιών κι αν έχει επάνω του, όπως όρισε ο Χριστός, πηγαίνει στην εκκλησία, εξομολογείται στον πνευματικό πατέρα, έρχεται ο Θεός και του παίρνει το φορτίο και βγαίνει από το εξομολογητήριο ανάλαφρος και χοροπηδάει από τη χαρά του, γιατί μέσα του έχει την πληροφορία, την πεποίθηση από το Θεό ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του. Τι χαρά έχει ένας χρεοφυλέτης που χρωστάει πολλά εκατομμύρια, αν ο δανειστής του πει «σου χαρίζω τα χρέη»? Μεγαλύτερη χαρά έχει ο πνευματικός χρεοφυλέτης, ο αμαρτωλός, όταν εξομολογείται εν μετανοία και βγαίνει από το εξομολογητήριο με την πληροφορία την εσωτερική ότι ο Χριστός τον απείλαξε από το επαχθές φορτίο των αμαρτιών που του δημιουργούσε άγχος και τον έκανε να στενάζει και τον απέκλειε από τη σωτηρία. Οι συνειδητοί χριστιανοί χαίρουν διότι έχουν μαζί τους το Θεό. Τι να κάνεις ή αν έχεις την υποστήριξη ενός βουλευτού και ενός υπουργού και ενός πρωθυπουργού και ενός προέδρου δημοκρατίας? Όλοι αυτοί είναι θνητοί και μάταιοι άνθρωποι. Όλους μας αναμένουν οι νεκροθάπτες να μας κατεβάσουν, να μας ταπεινώσουν 2 μέτρα υπό την επιφάνεια της γης. Αλλά για το χριστιανό ο θάνατος είναι απλώς ένα επεισόδιο της ζωής. Είναι γέφυρα μετάγωσα από γης εις ουρανών. Αχ, αδελφοί μου, δεν είναι χριστιανός όποιος νομίζει ότι ο άνθρωπος είναι ένα κτίνος, όπως είπε ο Αυστραλίας. Δεν είναι χριστιανός όποιος νομίζει ότι ο άνθρωπος είναι σώμα μόνο, ένα τσουβάλι χώμα που διαλύεται με το θάνατο. Χριστιανός είναι όποιος πιστεύει στο πνεύμα. Δυνάμη του πνεύματος σκέπτομαι και ομιλώ αυτή την ώρα, και δυνάμη του πνεύματος καταλαβαίνετε και χαίρεστε για το Λόγο του Θεού. Ανανέβαζα εδώ πάνω, κύριε Φράγκο, ένα πίθηκο. Ο κύριος Φράγκος έγραψε ένα περισπούδαστο βιβλίο εναντίον της εξελίξεως και της θεωρίας ότι ο άνθρωπος δήθεν κατάγεται από τον πίθηκο. Ή αν ανέβαζα, κύριε Φράγκο, εδώ στην έδρα ένα πίθηκο, θα μπορούσε να μιλήσει?
υποστηρίζω Αυστραλίας ότι ο άνθρωπος προήλθε από τον Πίθηκο. Εγώ, αποβλέποντας στην περίπτωσή του, υποστηρίζω το αντίστροφο, ότι ο Πίθηκος προήλθε από τον άνθρωπο. Όχι ότι ο Πίθηκος έγινε άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος έγινε Πίθηκος. Να χαίρονται τέτοιοι άνθρωποι την ευγενή καταγωγή τους. Και να τον χαίρονται τον Αυστραλίας όλοι όσοι τον κρατούν στο θρόνο και όλοι όσοι σιωπούν για τις φρικτότερες βλασφημίες που ακούστηκαν στον αιώνα μας. Ο συνειδητός χριστιανός χαίρει, διότι έχει μαζί του το Θεό, και ο Θεός μέσα στην καρδιά του πιστού δίνει μυστική και άρρητη και ανέκφραστη χαρά και γλυκύτητα. Και όσο πιο πιστός είναι ο άνθρωπος, και όσο πιο καθαρός, και όσο πιο αγνός, και όσο πιο αγωνιστής, τόσο μεγαλύτερη χαρά αισθάνεται στα βάθη της καρδιάς του. Ίσασιν ημεμοιημένη, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ξέρουν αυτοί που έχουν προσωπική πείρα αυτών των μυστικών πραγμάτων και βιωμάτων. Οι συνειδητοί χριστιανοί χαίρουν και στις θλίψεις τους, διότι ξέρουν ότι οι θλίψεις εξαργυρώνονται με αιώνια και απερίγραπτη χαρά και δόξα. Το παραφτήκα ελαφρών της θλίψεως αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται. Ουκάξι, ουκιάξια τα παθήματα των νυν καιρού, προς την μέλωσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς. Λίγοι είναι οι θλίψεις εδώ, προσωρινοί, αιώνια είναι η χαρά και η δόξα. Όλες οι θλίψεις του ανθρώπου εδώ στη γη δεν είναι τίποτε μπροστά στην αιώνια δόξα και χαρά. Δεν είναι αυτά τα λόγια, αδελφοί μου, ποιητικές εκφράσεις. Δεν είναι σχήματα λόγου, δεν είναι υπερβολές. Είναι πραγματικός λόγος. Οι δυνατότητες του Θεού μας είναι απέραντες και η αγάπη του Θεού μας είναι απέραντη. Γι' αυτό και η χαρά και η ευτυχία που έχει ετοιμάσει ο Θεός για τους εκλεκτούς του είναι αφάνταστη, ασύλληπτη. Αλλά βεβαίως σε αυτό τον κόσμο, αδελφοί μου, η χαρά δεν είναι τελεία. Τίποτε σε αυτό τον κόσμο δεν είναι τέλειο, έτσι και η χαρά σε αυτό τον κόσμο δεν είναι τελεία. Γιατί δεν είναι τελεία η χαρά σε αυτό τον κόσμο? Διότι σε αυτό τον κόσμο υπάρχει η αμαρτία και υπάρχουν και οι τρομερές συνέπειες της αμαρτίας. Υπάρχουν τόσα δεινά στον κόσμο. Υπάρχει ακόμη η αγωνία των πιστών ανθρώπων για τη σωτηρία των κοσμικών ανθρώπων τους, οικείων, συγγενών, αλλά και γενικότερα για τη σωτηρία του κόσμου. Ο πραγματικός χριστιανός
είναι μια ευαίσθητη ύπαρξη με μεγάλη αγάπη, και η αγάπη γίνεται από μια πλευρά πηγή χαράς. Όταν από αγάπη κάνεις καλά έργα, χαίρεσαι, πετάς σαν άγγελος. Αλλά από μια άλλη πλευρά γίνεται και αιτία θλίψεως. Αν αγαπάς και βλέπεις τον άνθρωπό σου μακριά από το Θεό, βλέπεις τον άνθρωπό σου να βαδίζει κατακριμνών, να πέσει στην Άβυσσο και τρέχει προς την Άβυσσο γελώντας και χοροπεδώντας, κορυφώνεται η αγωνία σου και η αγάπη γίνεται τυραννία μέσα σου. Υποφέρεις. Γι' αυτό οι πατέρες, όπως ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος που εορτάζομαι σήμερα, ομιλούν για ένα μεικτό συναίσθημα χαράς και λύπης, χαρμολύπης. Και χαρά έχουν οι χριστιανοί και λύπη έχουν οι χριστιανοί, αλλά η λύπη δεν υπερισχύει. Υπερισχύει η χαρά λόγω της πίστεως, λόγω της ελπίδος, λόγω της χάριτος και της παντοδυναμίας του Θεού. Τώρα η χαρά είναι ανάμεικτη με τη λύπη. Αύριο δεν θα είναι. Αύριο η χαρά θα πάρει διαζύγιο από τη λύπη. Όταν φεύγει ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, από το μάταιο του το κόσμο, εισέρχεται σε ένα άλλο κόσμο, ασυγκρίτως ανώτερο και ορότερο, όπου δεν υπάρχει πλέον λύπη, δεν υπάρχει καμία συμφορά, κανένα δυσάρεστο πράγμα. Απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Από τον άλλο κόσμο, τον ουράνιο, έχει φυγαδευτεί η λύπη, ο θρήνος, η οδύνη, ο στεναγμός. Ήταν πολύ ωραίος ο παράδεισος πάνω στη γη, όπου ο Θεός εγκατέστησε τους πρωτοπλάστους. Είναι ασυγκρίτως ωραιότερος και θελκτικότερος και εφραντικότερος ο ουράνιος παράδεισος, η βασιλεία η ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου. Εκεί, αδελφοί μου, θα απολαμβάνουμε αγαθά, απερίγραπτα, αφάνταστα. Εκεί θα ακούμε πράγματα άρρητα, ανέκφραστα. Εκεί θα μετέχουμε του Χριστού εκτυπώτερον. Πολύ μεγάλη χαρά του πιστού εδώ στη γη είναι να κοινωνεί τον Κύριο, να παίρνει μέσα του όχι μόνο τη χάρη του Χριστού, αλλά και τον ίδιο τον Χριστό. Αλλά τι θα πούμε, τι θα ψάλλουμε τη μεγάλη ορτή του Πάσχα. Δίδου ημίν εκτυπώτερον σου μετασχήν εν τη ανεσπέρω ημέρα της βασιλείας σου. Χριστέ, αξιώσέ μας κατά το ανέσπερο, το αιώνιο Πάσχα που θα γίνει ψηλά στη βασιλεία σου, να μετέχομεν σου του Χριστού εκτυπώτερον, αισθητότερα, ζωηρότερα. Εκεί θα απολαύσουμε το Χριστό κατά τρόπο ανώτερο, αδελφοί μου.
Δεν μπορεί η διάνοια ανθρώπινη να συλλάβει το μέγεθος της χαράς και την ποιότητα της χαράς που θα γεύονται αιωνίως τα τέκνα του Θεού στην Εκκλησία των Πρωτοτόκων στην Άνω Ιερουσαλήμ. Πτωχή και ταπεινή κάτοικη της γης, αμαρτωλή αλλά με συνέστηση των αμαρτιών μας και με πίστη και με σχέση με το Θεό και τα μυστηριά Του, άνθρωποι που κάνουμε τον πνευματικό μας αγώνα, ας συνεχίσουμε, αδελφοί μου, να κάνουμε το χριστιανικό μας αγώνα αδιάλειπτα, ανένδοτα, μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής μας. Και τότε η μίση ταπεινή της γης θα βρεθούμε μπροστά στον Κύριό μας και θα ακούσουμε τη μεγάλη εκείνη πρόσκληση που θα φέρει στην ύπαρξή μας την απέραντη ευτυχία. Ευδούλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθε στην χαρά του Κυρίου σου, την δεδοξασμένην και ανεκλάλητον και αιωνίαν χαράν και ευρωσύνην, εις γέννητο πάντας ημάς αξιωθήνε, χάριτη και φιλανθρωπία του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αμήν.